τα παιδιά. Τι να ξέρω, γιατί εγώ είμαι σε άλλο σπίτι και ήταν σε άλλο. Υπήρχε την αδερφή, μάλλον σε άλλο θα ήθελα πάνω αυτή την ώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Και φύγανε έτσι από την Αταλάντα, τώρα πώς χτυπήσαν, εγώ δεν το ξέρω. Γιατί τα παιδιά μέχρι φύγει, αν και τα έχω και τα άλλα το κοριτσάκι, δεν ξέρω τώρα τι κάνει. Αν δεν έχει προσευχηθείτε κι εσείς για τη ζωή μου, κοριτσάκι μου, πώς ήταν. Το αυτοκίνητο του παππού τους είχανε πάρει? Του παππού τους, ναι. Δεν το έχει πάρει πρώτη φορά. Ερχόταν εδώ, ας πούμε, ο πατέρας δούλευε στην Αθήνα στο μετρό, εντάξει. Ερχόταν εδώ, τι το κάνει, 21 χρόνια παιδί για πες. Δεν έρθει εδώ στο αυτοκίνητο. Τι να πεις. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς να τους πεις τώρα. Νεαρός οδηγός, άγνωστο πώς θα τον έλεγε. Συντευτικές μπαρές, έλεγε οδηγό, το Θεία Κρυαία και 16χρονη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Τι τραγωδία. Τι να πούμε, παίρνουν τα παιδιά το αυτοκίνητο να πάνε στη θάλασσα, τα αδερφάκια και έγινε το κακό στο δρόμο. Είναι μεγάλο το πλήν οικογένεια. Οι προστατευτικές μπάρες δεν άντεξαν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και υποχώρησαν. Αυτό είναι ότι επέμεινε από το σημείο αυτοκίνητο στο οποίο έβγαν τα δύο παιδιά. Πιστεύω να. Ο σύγκρουσο είχε ένα παιδί καλό, εργατικό, συγκροτημένο. Η μόλι ρώση του και λίγε μέρε θα είχε ενδιαφέρον. Ήταν από πάντα ο καλύτερος μαθητής. Μέχρι μου την έχουν βαφτίσει. Α, είναι. Έχετε. Είναι λίγο η μαμά του, είναι. Είμαστε από πάρη. Και τα δεμένα. Είχαν μια ιδιαίτερη σχέση, όπως προκύπτει και από τα μηνύματα που αντάλλασαν στα αδελφίσουνε. Σου είσαι και νομικά του. Είναι ένας οικογενειακός φίλος εδώ και περνάει και με αυτόν τον τρόμο θα μας είσαι λίγο.